Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ όμορφη, για αυτή την πολύ ζεστή υποδοχή. Σήμερα, εδώ στα Γιαννιτσά, στην Μπέλα, έφυγα το πρωί από την Πιερία με ψυχάλα και συννεφιά και βρίσκομαι σήμερα στα Γιαννιτσά με λιακάδα. Αλλά κοίταξα λίγο και το ημερολόγιο μου και θυμήθηκα ότι την ίδια μέρα ακριβώς πέρυσι, 17 Μαΐου, είχα κάνει την αντίστοιχη περιοδία μου στην Μπέλα, ήμουνα στην Κρύα Βρύση. Είναι τυχερή η Μπέλα για τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα σίγουρα να είμαι και πάλι μαζί σας πριν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Και βέβαια θυμάμαι ότι και στις εκλογές του 2019 η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση την οποία κάναμε ήταν εδώ πέρα στα Γιαννιτσά και μας οδηγήσατε σε μια μεγάλη νίκη. Και το 19 και το 23 στις διπλές κάλπες καταφέραμε και ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, νικήσαμε με ποσοστό το οποίο εξέπληξε τους πάντες. Το ίδιο θα συμβεί και το βράδυ της 9ης Ιουλίου. Θα είμαστε πάλι νικητές. Αλλά ας αναλογιστούμε λίγο γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές σε αυτές τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Καταρχάς, να θυμίσουμε, γιατί λέμε την αλήθεια, πάντα λέγαμε την αλήθεια, θα εξακολουθούμε να λέμε την αλήθεια και γιατί έχουμε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Παρά τις δυσκολίες και παρά τα προβλήματα, ξέρουμε ότι προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε συνεχώς την κατάσταση στη χώρα. Οι ευρωεκλογές όμως αφορούν πρώτα και πάνω απ' όλα την Ευρώπη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, μία είναι η παράταξη που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ευρωπαϊκή τροχιά της πατρίδας μας. Και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ο ιδρυτής της παράταξής μας, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και το θυμίζω πάντα, εγώ ήμουν μικρός τότε, το 1981, αλλά το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, το θυμάμαι καλά. Πήγε κόντρα ο Καραμαλής τότε, στους λαϊκιστές, στην κοινή γνώμη και έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και τα ωφέλη από αυτή την ευρωπαϊκή πορεία τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε βιώσει όλες και όλοι, εδώ και 40 και χρόνια. Μεγαλύτερο όφελος ίσως, μιας και μίλησε και ο Απόστολος, για τους αγρότες μας. Κοινή αγροτική πολιτική. Νέα ΚΑΠ. Θέλω να θυμίσω, αν κάνουμε μια ανασκόπηση του τι κάναμε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ευρώπη, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη διαπραγμάτευση για τη Νέα ΚΑΠ, προσωπικά εξασφάλισα ότι δεν θα έχουμε καμία περικοπή για τους Έλληνες αγρότες, τους ξινοτρόφους, τους αλλοιείς μας. Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μας στηρίζει. Και σκεφτείτε που θα ήμασταν τώρα χωρίς αυτή τη στήριξη, χωρίς το Ταμείο Συνοχής, χωρίς τα ΕΣΠΑ, χωρίς τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Όλα αυτά πρωτίστως φέρουν τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το οποίο πετύχαμε τα τελευταία 5 χρόνια στην Ευρώπη είναι η φωνή μας επιτέλους να ακούγεται δυνατά. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες για πρώτη φορά, η εικόνα της Ελλάδος στην Ευρώπη ήταν επίοικως προβληματική. Ήμασταν περίπου ο αποδιοπομπαίος τράγος. Η χώρα εκείνη η οποία δεν θα μπορέσει τελικά ποτέ να σταθεί στα πόδια της, καταδικασμένη να είναι ουραγός της Ευρώπης. Σήμερα η φωνή μας ακούγεται δυνατά στην Ευρώπη. Έχουμε αποκτήσει νέα αυτοπεποίθηση και νέα διαπραγματευτική ισχύ. Το λέω αυτό διότι οι διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη είναι σύνθετες. Απαιτούν γνώση, εμπειρία, κύρος και δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αυτό το τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης έχουμε αποδείξει ότι το ξέρουμε και ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά υπέρ του Έλληνα πολίτη. Το καλοκαίρι του 2020, σε μία μαραθώνια πενθήμερη διαπραγμάτευση, 3 μέρες δεν κοιμηθήκαμε, κλεισμένοι μέσα σε
ένα δωμάτιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ξέρετε, έχει αξία να το γνωρίζετε αυτό, ότι όταν βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είμαστε μόνοι μας, ολομόναχοι. Δεν υπάρχει σύμβουλος, δεν υπάρχει υπουργός. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε εμείς, πρωθυπουργοί και πρόεδροι. Και τότε διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. 750 δισεκατομμύρια συνολικά για την Ευρώπη, με την Ελλάδα να παίρνει ποσοστιαία τη μεγαλύτερη αναλογία και εξασφαλίσαμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετους πόρους. Πέραν του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο, φίλες και φίλοι. Σήμερα το πρωί ξεκίνησα την ημέρα μου από ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας, τα Ριζώματα Ημαθίας. Και πήγα και είδα, και σας ενθαρρύνω κυρίως τα νέα παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχουμε εδώ πέρα πολύ πιτσιρικαρία μαζί μας, να δείτε τις νέες δράσεις του ψηφιακού σχολείου. 36.000 διαδραστικοί πίνακες μπαίνουν σε όλα τα σχολεία της χώρας μέχρι το τέλος του έτους. 20.000 έχουν ήδη μπει. Αλλάζουμε την όψη της εκπαίδευσης στη χώρα. Χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Χιλιάδες σετ ρομποτικής πηγαίνουν στα σχολεία για να μπορούν τα παιδιά να εξοικειώνονται με τη νέα τεχνολογία. Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Από το Σεπτέμβριο, προσέξτε, για πρώτη φορά θα μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις ψηφιακό φροντιστήριο δωρεάν. Δωρεάν, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεγάλη επιβάρυνση για τις ελληνικές οικογένειες το φροντιστήριο. Θα τους δώσουμε αυτή την εναλλακτική. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για τα απομονωμένα χωριά που τα παιδιά πρέπει να μετακινούνται συνέχεια στα μεγάλα αστικά κέντρα για να κάνουν φροντιστήριο. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, να στεκόμαστε κοντά στους πιο αδύναμους. Αλλά όλα αυτά έχουν και τη σφραγίδα της Ευρώπης. Μίλησε πριν ο Απόστολος για την μεταναστευτική μας πολιτική. Θυμάστε και εδώ πέρα στη Μακεδονία ποια ήταν η κατάσταση την οποία παραλάβαμε το 2019. Μια χώρα ξέφραγο αμπέλη, με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, ούτε καλά-καλά γνωρίζαμε ποιοι ήταν, μπαίνανε ελεύθερα, πηγαίνανε όπου θέλανε, είχαν πλημμυρίσει οι δομές και εδώ πέρα στη Μακεδονία. Και σήμερα ποια είναι η κατάσταση? Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη στην οποία το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν αποτελεί αντικείμενο προεκλογικής συζήτησης, γιατί πολύ απλά το ελέγξαμε. Γιατί βασικά καταφέραμε και λύσαμε το πρόβλημα. Και αλλάξαμε και όλη την πολιτική της Ευρώπης. Να μου το θυμηθείτε, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα πιστεί να χρηματοδοτεί και φράχτες, όπως ο φράχτης τον οποίο κατασκευάζουμε στον Εύρο. Γιατί αυτό αποτελεί πια ευρωπαϊκή ανάγκη, η προστασία των ευρωπαϊκών συστημάτων. Όλα αυτά λοιπόν δεν έγιναν τυχαία. Και θα σας έλεγα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη ένδειξη του πώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο επηρεάζουν τελικά τις ζωές όλων μας. Και βέβαια η επόμενη πενταετία θα είναι και αυτή πάρα πολύ κρίσιμη. Ποιοι θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη πενταετία θα έχει σημασία. Ποιες πολιτικές δυνάμεις θα είναι στον πυρήνα της Ευρώπης έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μας δίνει διαπραγματευτική δύναμη. Μπορούμε να αγωνιστούμε για τα συμφέροντα των Ελλήνων και των Ελλήνων την επόμενη μέρα και θα κληθούμε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Θα έχουμε νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Το τρέχον θα λήξει το 2026. Θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μας βοηθήσει να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις μας. Άκουσα ένα φίλο την ώρα που ανέβηκα εδώ στην εξέδρα να φωνάζει το νου σου στα εθνικά. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά στα εθνικά ζητήματα, τα οποία ξέρω ότι ειδικά εδώ πέρα στη Μακεδονία σας απασχολούν πολύ και θέλω να αναρωτηθείτε πραγματικά πότε ήταν πιο ισχυρή η Ελλάδα. Το 2019 ή σήμερα. Σε δύο εβδομάδες από τώρα, το έλεγα και στην προηγούμενη μου ομιλία, θα βρεθώ προσκεκλημένος του Προέδρου Μακρόν να γιορτάσουμε, να τιμήσουμε μάλλον καλύτερα, τα 80 χρόνια από την απόβαση στην Ορμανδία. Και λίγο πριν θα επισκεφθώ το ναυπηγείο στο Λοριάν, όπου ναυπηγούνται και οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά, η πρώτη εκ των οποίων θα παραδοθεί το 2025. Το νου μας λοιπόν
το νου μας τα εθνικά. Ποια ήταν η κατάσταση στην αεροπορία μας το 2019 και ποια είναι σήμερα. Με 24 υπερσύγχρονα Ραφάλ, με τα F-16 να εξοπλίζονται με οπλικά συστήματα τα οποία δίνουν στην Ελλάδα ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα. Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης. Είναι δύναμη ειρήνης. Και βέβαια, επειδή έγινε και αυτή η συζήτηση, πρέπει, δεν πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συναντά τον Τούρκο Πρόεδρο. Βεβαίως και πρέπει. Βεβαίως και πρέπει. Γιατί τελικά εμείς ειρήνη και ηρεμία θέλουμε. Και αυτή η πολιτική είναι που οδήγησε 14 μήνες τώρα στο Αιγαίο να μην έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις. Αλλά οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες και η εθνική ισχύ της χώρας προβάλλεται προς τα παντού χωρίς εκπτώσεις. Και μιας και αναφέρθηκε και ο Απόστολος στις σχέσεις μας με τον βόρειο γειτονά μας. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το 2019 ήμασταν στη Βουλή τότε, καταψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, κάνοντας μία ουσιαστική όμως επισήμανση ότι μια διεθνή συμφωνία από τη στιγμή που θα κυρωθεί δεν μπορεί να αλλάξει. Ήμουν έντιμος με τους Έλληνες πολίτες. Ποτέ δεν είπα ότι εγώ θα έρθω και θα ασκήσω τη συμφωνία, γιατί ήξερα πολύ απλά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όμως θέλω να είμαι πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος. Όσο η άλλη μεριά δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, τόσο ο δρόμος των Σκοπίων προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και τόσο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να κυρώσει τα μνημόνια τα οποία έχει υποχρέωση να κυρώσει από τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται από όλους και όχι μόνο από το ένα μέρος. Αυτή λοιπόν στην πράξη είναι μια πολιτική πατριωτισμού της ευθύνης. Ξέρετε, στα λόγια όλοι μπορούμε να είμαστε πολεμοχαρείς τουρκοφάγοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σηκώνει κανείς τους τόνους, να ερεθίζει την κοινή γνώμη, να συναρπάζει τα πλήθη και μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πολιτικών του. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, γιατί είναι πιο ισχυρή οικονομικά, γιατί είναι πιο ισχυρή αμυντικά, γιατί έχει χτίσει τις κατάλληλες γεωπολιτικές συμμαχίες και γιατί έχει αναβαθμίσει το κύρος της και η γνώμη της μετράει. Αυτό σημαίνει στην πράξη πατριωτισμός της ευθύνης. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια. Λόγια. Μας και τσιμπήσουμε καμία ψήφο. Και βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα που αφορούν την Εκκλησία. Και το λέω γιατί βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα και εδώ υπήρξαν και κάποια κόμματα τα οποία επικαλέστηκαν δήθεν προνομιακές σχέσεις με την Εκκλησία. Μας είπανε περίπου, τιμωρήστε κάποιους επειδή μπορεί να έκαναν κάποιες επιλογές, γιατί μόνο εμείς έχουμε την ευλογία εντός εισαγωγικών της Εκκλησίας. Και ήρθε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και απάντησε με ευθύτητα λέγοντας το προφανές. Δεν είναι κανείς πιο χριστιανός από τον άλλον και είναι άθλια πρακτική να εργαλειοποιείται η πίστη και η ορθοδοξία. Η Εκκλησία ενώνει, δεν διχάζει. Αλλά λέω όλα αυτά, επανερχόμενος στη σημασία των εκλογών και στο τύπο θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές. Μίλησα για το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησα για την ανάγκη να έχουμε ενδεχομένως ένα κοινό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί ενιαίες αμυντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το οποίο μόνο θα είμαστε ωφελημένοι. Να πω και διαλόγια για την κοινή αγροτική πολιτική. Εδώ θέλω να θυμηθείτε ότι όταν έγινε η περιβόητη πράσινη συμφωνία, αυτοί οι οποίοι πίεσαν πολύ ώστε να επιβληθούν δυσβάστακτες υποχρεώσεις στους Ευρωπαίους αγρότες να κάνουν την πράσινη μετάβαση, δεν ήμασταν εμείς, ήταν οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές. Να τα θυμίζετε αυτά σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να έρχονται εδώ πέρα και να περιοδεύουν. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήρθε σήμερα και λέει, οπ, να πατήσουμε λίγο φρένο. Βεβαίως και θέλουμε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι το κλίμα αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε, να μην το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να επιβάλλουμε δυσβάστακτες υποχρεώσεις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας, να το κάνουμε με πιο ήπιο τρόπο. Και εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε την επόμενη μέρα στην περαιτέρω αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής προς όφελος των αγροτών μας. Και τα λέω αυτά σε έναν από τους πιο παραγωγικούς και εξαγωγικούς νομούς της χώρας και ξέρω. Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν παράπονα και δυσαρέσκειες. Πείτε μου όμως, αν έχει ξαναυπάρξει κυβέρνηση στο παρελθόν που να έχει σκύψει
πάνω στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών με τόση μεγάλη συνέπεια και τόση μεγάλη ταχύτητα. Μόνο στο νομό, μόνο στην περιφερειακή ενότητα, εδώ πέρα στην Μπέλα, έχουν εκταμιευθεί τα τελευταία 5 χρόνια από τον ΕΛΓΑ παραπάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Και τα χρήματα αυτά δεν ήταν μόνο ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ήταν δικιά μας απόφαση να πούμε τα λεφτά του ΕΛΓΑ δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους αγρότες μας. Θα πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό με την άδεια της Ευρώπης και θα στηρίξουμε τον ΕΛΓΑ και το κάναμε γιατί θέλουμε ανταγωνιστικό και δυναμικό πρωτογενή τομέα. Και θα αναμορφώσουμε και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Θα κάνουμε και τα σημαντικά έργα διαχείρισης του νερού, τα οποία τόσο απαραίτητα είναι, και θα στηρίξουμε κατεξοχήν τον ανταγωνιστικό, εξαγωγικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος παράγει προϊόντα τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι περιζήτητα όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις αγορές. Και όσο πιο ανταγωνιστικοί είναι οι αγρότες μας, τόσο χαμηλότερο θα είναι και το κοστολόγιο. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε όπως το κάναμε με το ρεύμα. Το κάναμε με το ρεύμα. Θυμάστε τις μεγάλες συζητήσεις που γινόντουσαν. Ήρθαμε και λύσαμε το πρόβλημα. Και είπαμε θέλουμε να έχετε χαμηλότερο κόστος παραγωγής για να μπορείτε να είστε ανταγωνιστικοί. Αυτό βοηθάει σε όλη την αλυσίδα. Με την ίδια προσοχή λοιπόν θα σκύψουμε πάνω σε όλα τα προβλήματα. Κατεξοχήν τα αγροτικά έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Εμπιστευτείτε μας και την κυβέρνηση και τους ευρωβουλευτές μας. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να αγωνιζόμαστε υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών, των Ελλήνων πτηνοτρόφων, των Ελλήνων αλλιέων. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές στην Ευρώπη. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο, 42 γυναίκες και άντρες, η καθεμία και ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό βιογραφικό για να μπορείτε να επιλέξετε αυτούς που σας εκφράζουν προσωπικά καλύτερα για να έχουμε μια δυνατή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο που θα συνεργαστεί άριστα με την ελληνική κυβέρνηση για να μπορούμε ακριβώς να δρομολογήσουμε όλες αυτές τις σημαντικές πολιτικές. Και βλέπετε ότι αφιερώνω αρκετό χρόνο στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, διότι μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ εντύπωση ότι ενώ έχουμε ευρωεκλογές και όχι εθνικές εκλογές, οι εθνικές εκλογές έγιναν και το αποτέλεσμα είναι σε όλους γνωστό. Αλλά και οι ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη, αλλά με ευρωπαϊκή διάσταση. Η αντιπολίτευση επιμένει να μιλά μόνο για την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Και αν δει κάποιος τα προεκλογικά του σποτ, μου θυμίζουν πάρα πολύ αυτά τα οποία γινόντουσαν πριν τις εκλογές του 23. Μια Ελλάδα κατεστραμμένη, όλα να πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση, μια χώρα στην οποία περίπου δεν υπάρχει δημοκρατία και αναρωτιέμαι, αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα? Δεν αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου παρά τις δυσκολίες? Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι έχουμε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι μόνο η έλεγχη στην αγορά και τα πρόστιμα. Και βλέπετε ότι κάνουμε πολλούς και επιβάλλουμε πολλά. Είναι η μόνιμη και σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων και κυρίως των μισθών. Όταν ήρθα και σας μίλησα στην κρύα βρύση πριν από ένα χρόνο, σας είπα, εγώ δεσμεύομαι για ένα πράγμα για την επόμενη τετραετία. Θα αυξήσουμε τους μισθούς και ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός θα πάει στα 1500 ευρώ. Ήδη ο κατώτατος πήγε στο 830 και ο μέσος μισθός προσεγγίζει τα 1300. Και σήμερα, το ξέρετε καλά, ειδικά στο πρωτογενή τομέα, κοιτάξτε να δείτε πώς θα φέρνει η ζωή. Το 2019... με ανεργία 17% ερχόντουσαν νέοι στα γραφεία μας και μας λέγανε βρείτε μου μια δουλειά. Τώρα έρχονται εργοδότες και μας λένε βρείτε εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει δυσκολία στην έβρεση εργαζόμενων στο πρωτογενή τομέα. Και ναι, εκεί που είναι απαραίτητο θα κάνουμε μεγάλες διακρατικές συμφωνίες για οργανωμένη μετάκληση για να φέρουμε και εργάτες από το εξωτερικό εκεί που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται σε όλους τους κλάδους. Και βέβαια, στον τουρισμό, ας πούμε, που ακούω μερικές φορές γκρίνια από τους ξενοδόχους μας λένε δεν βρίσκουμε εργαζόμενους, τους λέω, αν αυξήσετε και λίγο παραπάνω τους μισθούς και δώστε ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, θα βρείτε εργαζόμενους. Έτσι βελτιώνονται οι μισθοί. Πάνε καλά οι επιχειρήσεις, πάνε καλά και οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα της Ελλάδος σήμερα. Όχι μια κατεστραμμένη χώρα,
Μια χώρα η οποία βγήκε από μια πρωτοφανή δεκαετή κρίση με την κοινωνία όρθια, στάθηκε όρθια η χώρα και τώρα πια συγκλίνει με μεγάλη ταχύτητα με την Ευρώπη. Και γι' αυτό και στα εσωτερικά πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν από τις εκλογές, θέλω το βράδυ των εκλογών να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για ένα πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις. Να μην δώσουμε απάτημα σε κάποιους να θέσουν σε αμφισβήτηση τη λαϊκή ετοιμιγορία των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, γιατί θα θελήσουν να το κάνουν. Μην έχουμε καμία αυταπάτη. Ότι αν το αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο των προσδοκιών μας, κάποιοι θα βγουν και θα πούνε «Να, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει νομιμοποίηση, ας πούμε, να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στην επόμενη κατάληψη πανεπιστημίου, την οποία θα εκενώσουμε, θα είναι απ' έξω και θα λένε «Δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν έχετε δήθεν νομιμοποίηση να κάνετε κάτι τέτοιο». Θα τους διαψεύσουμε και πάλι. Στις 9 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη. Και θα απαντήσουμε όλοι μαζί, το κόμμα, τα στελέχη μας, οι βουλευτές μας. Βλέπετε, είμαστε σε φάση μεγάλης κομματικής, θα έλεγα, υπερδιέγερσης. Θα απαντήσουμε στο μεγάλο κίνδυνο των ευρωεκλογών που δεν είναι άλλος από την αποχή. Βρίσκομαι εδώ μαζί σας και μιλάω τόσο πολύ για την Ευρώπη για να εξηγήσω γιατί αυτές οι εκλογές έχουν τελικά μεγάλη σημασία. Δεν είναι αδιάφορο το τι θα γίνει στις 9 Ιουνίου. Και πρέπει να απαντήσουμε στον κίνδυνο της αποχής και της αδιαφορίας με πολιτικά και με θεσμικά εργαλεία. Εμείς ήδη το πρώτο θεσμικό εργαλείο το χρησιμοποιήσαμε. Ψηφίσαμε μόνοι μας την επιστολική ψήφο. Μόνοι μας το κάναμε. Με τη δήθεν προοδευτική αντιπολίτευση να καταψηφίζει τον νόμο. Έχουμε 200.000 συμπολίτες μας. 50.000 από το εξωτερικό, από την Παππούα Νέα Γουινέα μέχρι τη Χιλή, οι οποίοι θα ψηφίσουν και μας στέλνουν πολύ συγκινητικά μηνύματα και μας λένε επιτέλους κάνατε το αυτονόητο, γινόμαστε κι εμείς μια κανονική χώρα και πάρα πολλοί βέβαια συμπολίτες μας εντός Ελλάδος, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν για επαγγελματικούς λόγους, σημαντική παρακαταθήκη θεσμική στο να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Αλλά η συμμετοχή είναι και μια πολιτική διαδικασία. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, με την καλύτερη οργάνωση. Και πρέπει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο μας, τους ανθρώπους που μας ψήφισαν, να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Έχουν μείνει ακριβώς 3 εβδομάδες μέχρι τη λήξη της προεκλογικής περίοδου, 21 μέρες. Τις μετράω εγώ μία-μία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τρέχω σε όλη την επικράτεια και πρέπει να ασκήσω και τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργός ταυτόχρονα, γιατί η διακυβέρνηση της χώρας, η ευθύνη αυτή δεν σταματάει. Το κάνω όμως, όπως το κάνουν και όλα τα στελέχη, γιατί θέλω να πολεμήσω την αδράνεια, την αδιαφορία ή και αυτή την αίσθηση που μπορεί να υπάρχει να στείλουμε μήνυμα, λέει. Στείλτε μήνυμα. Ναι, στείλτε μήνυμα. Στείλτε μήνυμα σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια και στήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουν οι πολίτες. Είναι το ίδιο μήνυμα που έστειλαν στις διπλές κάλπες του Μαΐου και του Ιουνίου. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω και πάλι να σας πω ένα μεγάλο καταρχάς ευχαριστώ. Διότι όταν σας ζήτησα στην τελευταία μου επίσκεψη στην Μπέλα να μας στηρίξετε, το κάνατε. Το κάνατε και μας δώσατε πολύ υψηλά ποσοστά και εδώ, στη Μακεδονία. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και τους παλιούς αγωνιστές της παράταξης, αυτούς που μας κράτησαν όρθιους σε πολύ δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους φίλους μας, οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που μας ψήφισαν για πρώτη φορά το 19, μπορεί να μας ψήφισαν για πρώτη φορά το 23. Διότι πίστηκαν τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο κατάλληλη να αναλάβει την δύσκολη άσκηση της διακυβέρνησης του τόπου. Θέλω να ευχαριστήσω τα νέα παιδιά, ειδικά αυτούς οι οποίοι ψήφισαν και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Διότι σε κάθε κάλπη τώρα, σε αυτή την εκλογή, θα μπει η γενιά του 2007. Θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και για αυτούς τελικά εργαζόμαστε, για τη νέα γενιά, για να μπορούν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας, να έχουν μια προοπτική να ζήσουν σε μια καλύτερη χώρα από αυτή των γονιών τους, των παππούδων τους και των γιαγιάδων τους. Και αυτό περνάει και μέσα από την Ευρωκάλπη, περνάει και μέσα από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Κρατώ λοιπόν τη θετική σας ενέργεια, το χειροκρότημά σας, την αγάπη σας, το χαμόγελό σας. Κρατώ ότι η Πέλα είναι πάντα γουρλίδικη για μένα και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε μαζί να πετύχουμε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη το βράδυ της 4ης Ιουνίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα. Έλα εσύ για σέλφι.